πολύ ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για τον άνθρωπο σήμερα της εποχής μας και ιδιαίτερα για τους αδελφούς μας που δουν εδώ στο μετερίζει της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και τις ημέρες αυτές δεν έχουν τα απαραίτητα. Γι' αυτό και η Μητρόπολης κινητοποιήθηκε όχι μόνο σήμερα αλλά όλο τον χρόνο και βεβαίως μήνες νωρίτερα προκειμένου να προετοιμάσει όλη αυτή την τροφοδοσία αυτών των ημερών. Πράγματι δόθηκαν δέματα όπως και εδώ στη Μητρόπολη και σε άλλους ναούς όπως και οι ενορίες έχουν την εντολή είτε κουπόνια είτε οτιδήποτε άλλο. Το σύνθημα μας είναι ότι κανείς την ημέρα των Χριστουγέννων και ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές να μην έχει τα απαραίτητα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το πετύχουμε αυτό το σύνθημά μας αυτό, πάντως γίνεται μια αρκετή μεγάλη προσπάθεια, γι' αυτό και εγώ οφείλω να εκφράσω τις πολλές μου ευχαριστίες στα όργανα τα οποία κοπίασαν και κοπιάζουν καθημερινά, με πρώτον τον πατέρα Ελευθέριο, ο οποίος σηκώνει τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νυχτός στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. Εκείνους οι οποίοι μας βοηθούν. Πρέπει να ξέρετε ότι η Μητρόπολης και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο δεν έχει κανέναν πόρο. Άρα δηλαδή αποκλειστικά στηριζόμαστε στη φιλανθρωπία και στην αγάπη κάποιων αδελφών που έχουν την δυνατότητα εντός και εκτός της επαρχίας, γιατί έχουμε και εκτός της επαρχίας ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν με τις δικές τους δυνάμεις προκειμένου και εμείς να σταθούμε στα πόδια μας αυτά. Όλους αυτούς λοιπόν τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ από καρδίας και εύχομαι η χάρη του νηπιάσαντος Κυρίου μας να είναι μαζί τους και να τους χαρίζει τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά του. Πράγματι την ημέρα των Χριστουγέννων έχουμε ένα γεύμα. Έχουμε κλείσει 6 εστιατόρια αν δεν κάνω λάθος, έχουν δοθεί τα ανάλογα κουπόνια, ώστε οι άνθρωποι μας και την ημέρα εκείνη να γευθούν αυτόν τον επιούσιο άρτο. Είναι κάτι πολύ μικρό απέναντι σήμερα σε αυτή την απανθρωπιά και στην καταδυνάστευση του ανθρώπου, όπως είπα προηγουμένως, ζούμε. Εύχομαι και ευχηθείτε κι εσείς να πετύχουμε το σκοπό μας αυτό. Να μπορέσουμε δηλαδή να σταθούμε αντάξια στον άνθρωπο σήμερα που υποφέρει. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι πολύ μικρότερο απέναντι στο μεγάλο που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και το μεγάλο είναι η χάρη του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού. Χάρηκα προηγουμένως, ήρθε ένας κληρικός εδώ της Μητροπόλεως μας και μου είπε το εξής. Μου είπε, την περίοδο αυτή θα εξομολόγησα πάνω από 700 άτομα. Ξέρετε τι σημαίνει? Τι μεγάλο πράγμα είναι η ανακαίνιση και η αναγέννηση του ανθρώπου. Και αν αυτό ισχύει και αυτό τον κληρικό, σκεφτείτε πόσα ισχύουν για τους πατέρες που διακονούν μέσα στην πόλη της Καστοριάς, τον πατέρα Αθανάσιο, τον πατέρα Νικόλαο, τον πατέρα Αναστάσιο, όλους τους κληρικούς μας, το καθένα με την ιδιότητά του που βρίσκονται εδώ, όπως και στο Άργο Σορεστικό, οι πατέρες οι πνευματικοί εκεί, που οπωσδήποτε ο πατήρ Λεωνίδας, ο πατήρ Πασχάλης, αλλά και όλοι οι άλλοι που είναι πνευματικοί, Βασίλειος, όλοι, πατήρ Φώτιος, πατήρ Ηλίας εδώ στη Μητρόπολη, όλοι, πατήρ Χρήστος εδώ, οι δύο από την ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου, όλοι αυτές τις ημέρες ήταν σε αυτήν την διακονία του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Πόσα δηλαδή οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με όλη την κόπωση την οποία έχουν κάθονται ώρες ολόκληρες, αρχίζουν από το μεσημέρι, πατήρ Νικόλαος από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, πατήρ Αθανάσιος πάλι το ίδιο όλες τις μέρες αυτές. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να πετύχει αυτή την ένωση με το Θεό. Και όταν πετύχει αυτή την ένωση με το Θεό, τότε θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα.